Τα ιστορικά δεδομένα δεν αμφισβητούνται. Η λεγόμενη γενοκτονία του ουκρανικού λαού που υιοθετείται ήταν μια καλά επεξεργασμένη ναζιστική συκοφαντία που διασπάρθηκε μετέπειτα από φιλοναζί μεγιστάνες του τύπου όπως ο Χέρστ και φασιστικές συμμορίες όπως του Μπαντέρα. Στην Ουκρανία, στη Ρωσία, το 30-32 όντως υπήρχε ξηρασία, υπήρχε λοιμός, τύφος. Κρύβεται όμως ότι οι μεγαλοαγρότες καπιταλιστές σαμποτάρισαν τη συγκομιδή, τις αποθήκες, τα μηχανήματα, δολοφόνησαν στελέχη του σοσιαλιστικού κράτους, επιτείνοντας το πρόβλημα. Βεβαίως, δεν έχουν σχέση τα πραγματικά θύματα με τα αστρονομικά νούμερα της ευρωατλαντικής ψευδολογίας. Ταυτίζεται την καπιταλιστική Ρωσία, την απαράδεκτη εισβολή της στην Ουκρανία με τη Σοβιετική Ένωση. Χρησιμοποιείται αθλειότητες, κλιμακώνεται αντικομουνιστικά νομοθετικά εκτρώματα όπως την Πολωνία, ενώ από κοινού ευρωατλαντιστές και Ρωσία υιοθετείται αυτά τα μυθεύματα παρά το μεταξύ σας υπεριαλιστικό σφαγείο στην Ουκρανία. Δεν φτιασιδώνεται καπιταλιστική βαρβαρότητα με διαστρεβλώσεις και ψέματα. Η αλήθεια θα λάμψει, οι λαϊκές κατακτήσεις του σοσιαλισμού είναι φάρος, φωτίζουν το δρόμο για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά.